Μέρη, αύριο το βράδυ θα έχουμε μια έτσι πολύ όμορφη βραδιά εδώ στην κρατική έκθεση της Λευκωσίας, η οποία θα είναι γεμάτη καινοτομία και γεμάτη επιστήμη, και θέλουμε να μας δώσετε λεπτομέρειες. Καλώς σας μεσημέρι. Αύριο το ΙΔΕΚ διοργανώνει για 17η συνεχόμενη χρονιά το European Researchers Night. Ξεκινάμε από το πρωί, η ώρα 9, μέχρι τις 10 το βράδυ, στον χώρο της κρατικής έκθεσης. Είναι η μεγάλη γιορτή της έρευνας, της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, και καλούμε το κοινό. Είναι ευκαιρία να γνωρίσει τους ερευνητές, τις ερευνήτριες αυτής της χώρας, οι οποίοι με το έργο τους φέρνουν ψηλά τη χώρα στους ευρωπαϊκούς δείχτες και έχουν καταστήσει την Κύπρο ένα strong innovator στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν η είσοδος από τις 9 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Τώρα διαβάζω και εδώ ότι οι επιστήμονες, ακαδημαϊκοί ερευνητές και ερευνήτριες βεβαίως θα παρουσιάσουν στις δράσεις και τα επιτεύγματά τους στο ευρύτερο κοινό. Έχετε κάποιες από αυτές τις δράσεις να μας αναφέρετε, ή καλύτερα να το δούμε αύριο όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν? Θα υπάρξουν πάρα πολλές δραστηριότητες. Να αναφέρω ότι υπάρχουν πέραν των 60 περιπτέρων από διάφορα ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις που ασχολούνται με θέματα καινοτομίας στη χώρα. Θα επιδεικνύουν το έργο τους όσον αφορά κυρίως τις ευρωπαϊκές αποστολές, την πρόληψη του καρκίνου, της κλιματικής αλλαγής, της υγιής θάλασσες και ωκεανούς ως μικρή χώρα που περιβάλλεται από νερό, πολύ σημαντική αυτή η θεματική, τα υγιή εδάφη, αλλά και η ασφάλεια. Και εκεί θα μπορέσουν να αναδείξουν το έργο τους και μέσα από διαδραστικά πειράματα για τους μικρούς μας φίλους. Και αυτόν καλούμε και τους μαθητές, μαθήτριες, και από το πρωί το ΙΔΕΚ έχει οργανώσει επισκέψεις μαθητών, μαθητριών από διάφορα σχολεία, ακόμη και από μακρυσμένες περιοχές, για να δώσουμε σε όλα τα παιδιά την ευκαιρία να εμπνευστούν, να δουν ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι επιλογή καριέρας. Και ελπίζουμε ότι αυτή η νέα γενιά θα συνεχίσει το καλό έργο που παράγει αυτή τη στιγμή η χώρα στην έρευνα και καινοτομία. Λοιπόν, να πούμε ότι το συγκεκριμένο European Research Night συμβαίνει και σε 350 άλλες πόλεις της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο στην Κύπρο. Τώρα δεν ξέρω αν συμβαίνει ταυτόχρονα ή αν είναι διαφορετικούς μήνες. Και αναδεικνύει με αυτόν τον τρόπο τον αντίκτυπο που έχει στην καθημερινότητά μας η επιστήμη και η καινοτομία, κύριε Λουκαΐδη. Διοργανώνεται ταυτόχρονα πέραν των 350 πόλεων. Αύριο Παρασκευή είναι η μεγάλη γιορτή της έρευνας και καινοτομίας, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και όντως, όπως έχετε αναφέρει, είναι ευκαιρία να αναδείξει τη σημαντικότητα της έρευνας και καινοτομίας στο να αντιμετωπίσουμε τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά παγκόσμια. Και είναι αυτό που έρχεται να δώσει η έρευνα και η καινοτομία, να βοηθήσει να ενισχύσει τις οικονομίες των χωρών, την ευημερία των πολιτών, και αποτελεί, και αυτό είναι το μήνυμα και προς τη νέα γενιά, ότι αποτελεί πηγή ανάπτυξης. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, στην κρατική έκθεση της Λευκωσίας. Να είστε καλά, κύριε Λουκαΐδη. Καλή συνέχεια.